Μόλις έχουμε έρθει σε ένα νησί το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο λιμάνι, κυρίως βραχότοπο. Δηλαδή, αν θα δείτε και περιμετρικά, το λιμάνι, ο βυθός αποτελείται από πετρώδη βυθό με μεγάλες πλάκες, πέτρες. Είναι ένας βυθός ο οποίος μας προειδιάζει θετικά για τη σύλληψη σαργών. Η τεχνική μας σήμερα θα είναι το match fishing με φελό. Έχουμε καθίσει σε κάποιο σημείο εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε τη μαλάγρα μας, η οποία θα αποτελείται από μία βάση μπισκότο και παρμεζάνα. Θα προσπαθήσουμε να μαλαγρώσουμε το μέρος για να δούμε μετά τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε ανοίξει τα πράγματά μας, το καλάμι μας. Θα προχωρήσουμε τώρα στην παρασκευή της μαλάγρας. Θα φτιάξουμε μία μίξη από μπισκότο και παρμεζάνα. Ένα μείγμα που αρέσει αρκετά στο σαργό και ελπίζουμε να έχουμε τις κατάλληλες επιτυχίες. Το νερό βέβαια, όπως έχουμε δει, είναι πάρα πολύ καθαρό. Βλέπουμε στα 8 μέτρα που είναι ο βυθός κάτω τις πέτρες και θα χρειαστεί σίγουρα ένα είδος μαλάγρας με βάση το τυρί για να κάνει νέφος και να μαζέψει από μακριά κάποιους αργούς, κάποια μιλανούρια, θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά στην παρασκευή της μαλάγρας. Η μαλάγρα μας αποτελείται από μείγμα ξηρό στα 2 κιλά. Ρίχνουμε σιγά σιγά νερό για να τη σφίξουμε. Το νερό που χρησιμοποιούμε είναι θαλασσινό. Και σιγά σιγά με ήπιες κινήσεις αναμειγνύουμε τα συστατικά στα ατυχώματα του κουβά μέχρι να σφίξει. Η μαλάγρα μας είναι έτοιμη. Εύκολα γίνεται μπάλα. Θα προσθέσουμε τώρα και λίγο προνύμφη μύγας, 1-2 χούφτες και να ρίξουμε τη μαλάγρα μας στη θάλασσα. Είμαστε στο στάδιο που θα προσθέσουμε λίγο προνύμφη μύγας για να δώσουμε στη μαλάγρα μας και λίγο τροφή. Η μαλάγρα αυτή διαλύεται αμέσως, οπότε καλό είναι να ρίξουμε και λίγο δόλωμα για να προσδιορίσουμε στα ψάρια αυτό που θα πρέπει να τσιμπήσουν. Δεν ρίχνουμε πάρα πολύ δόλωμα μέσα στη μαλάγρα, γιατί υπάρχει πιθανότητα τα ψάρια να μην πεινάνε πάρα πολύ και να τα χορτάσουμε. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε τις μπάλες της μαλάγρας και θα τις ρίξουμε στην ψαρεύτρα μας. Έχουμε έρθει από το μεσημέρι για ψάρεμα στο λιμάνι. Σε ένα λιμάνι, όπως προείπαμε, με αρκετά βαθιά νερά και πετρώδη βυθό, ιδανικό για σαργούς και μελανούρια που αναζητούμε. Το πρόβλημα ήταν ότι από το μεσημέρι τα νερά ήταν πάρα πολύ καθαρά, η διάβγεια ήταν μεγάλη των νερών και έτσι μπορούσαμε να δούμε ακριβώς και την παραμικρή πέτρα κάτω στο βυθό. Έτσι αναγκαστήκαμε να μαλαγρώσουμε από το μεσημέρι τον τόπο, φτιάχνοντας τη μαλάγρα με τυρί και μπισκότο, ειδικά για σαργούς. Και περιμένουμε τώρα τη νύχτα που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, που θα έχουν θολώσει λίγο τα νερά από τα καράβια, μήπως και πάρουμε κάποιο ψάρι. Έχουμε και άλλη μαλάγρα να φτιάξουμε, γιατί πρέπει συνεχώς να ανανεώνουμε τη ροή της μυρωδιάς μέσα στο νερό για να μαζέψουμε πιθανότητα κάποιο κοπάδι σαργών και ελπίζουμε για το καλύτερο.